Σε μία μουσική εκδήλωση που έχει να κάνει με την τέχνη του ρυθμού, η οποία αγκαλιάζει τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή. Ένα σεμινάριο που το είχαμε φιλοξενήσει εμείς στην έναρξή του τον Οκτώβριο του 2021, που τελικά το αγάπησαν πολύ και αυτό φάνηκε και από τη χθεσινή έτσι, συνάντηση, από το χθεσινό εγχείρημα που έλαβε χώρα στα Χανιά. Ήχοι που και βλέπουμε το βίντεο το σχετικό από την παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων, επιβεβαιώνει αυτό που μας είχε πει και τότε ο κύριος Παπατζανής, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που αγαπά τη μουσική και θέλει να ανακαλύψει την τέχνη του ρυθμού. Να ακούσουμε και λίγο όμως από το βίντεο που μας έστειλε ο κύριος Παπατζανής. Λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Παπατζανή, μουσικός βέβαια, να αναφερθεί σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία στην ανταπόκριση του κόσμου και μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία βέβαια αυτές οι μουσικές διαδρομές υπό το πέπλο αυτών των ξεχωριστών διαφορετικών μουσικών κατευθύνσεων αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς. Σας ευχαριστήσω καταρχάς που ξανά μας δίνετε το λόγο να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο για αυτό που έχουμε κάνει. Έχει ένα ενδιαφέρον ασφαλώς από εκεί που το ξεκινήσατε εσείς. Δηλαδή είναι εποχές τέτοιες που η τέχνη, που έχει μια, όπως ξέρουμε όλοι, οικουμενική διάσταση, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει με πολλούς τρόπους, είναι σημαντικό να μπορεί να προτείνεται ως αγαθό, εννοώ να μπορούν όλοι έχοντες και εμείς να μπορούν να παίξουν μουσική, να μοιραστούν τη συγκίνησή τους με άλλους για την τεχνική πράξη. Εμείς αυτό κάναμε, αρχής γενομένης με αυτό που προτείναμε για την εκπαίδευση, έτσι το λέμε, η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί να μπορούν να πάρουν καταρχάς κάποια εργαλεία, εφόδια για να κάνουν λίγο πιο παραστατικό ενίοτε το μάθημά τους, αλλά και εργαλεία που αφορούν, ας πούμε, την διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά και πολύ δε περισσότερο αυτό που λέμε ειδική αγωγή, δηλαδή στα παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν λόγω του αυτισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εκδήλωση που έγινε χθες, 6 φορείς από τα Χανιά, συλλογικότητες δηλαδή που είναι κοντά σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, συνέπραξαν με τον Δήμο και την Αντιμαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και με εμάς και μπορούσαμε να κάνουμε μια παράσταση που βέβαια είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε ένα πολύ ωραίο χώρο στα Χανιά, το κέντρο των Χανίων, το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας. Κύριε Παπατζανή, πόσα άτομα συμμετείχαν και πόσους βλέπουμε στο βίντεο, γιατί είναι πολύς ο κόσμος, πολλά τα μουσικά όργανα. Οι συμμετέχοντες που αφορούν, ενώ που παίξανε κρουστά, είναι περίπου στους 170. Είναι ένα μέρος μόνο κάποιων από αυτούς που συμμετέχουν αυτά τα 6 χρόνια στα Χανιά. Στο Ηράκλειο είναι πολύ περισσότεροι, μια και είσαστε εσείς στο Ηράκλειο, οι συμμετέχοντες εννοώ. Όχι πολύ περισσότεροι, αλλά κάπως περισσότεροι. Να πούμε ότι υλοποιείται το πρόγραμμα σε 4 πόλεις. Θέλω να πω εδώ ότι με τη στήριξη της περιφέρειας ως και συνεργάτη ασφαλώς στο Πανεπιστήμιο μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Η συμμετοχή των ανθρώπων ήταν πολύ πάνω από τις προβλέψεις μας και τις προσδοκίες μας, των συμμετεχόντων εννοώ. Και ασφαλώς δεν είχαν καμία υποχρέωση οικονομική, ούτε έτσι, κάποια στοχοθεσία ιδιαίτερη, παρά το να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποιους στόχους όπως αυτόν που έγινε χθες και ελπίζω να γίνει και κάπως αύριο στο Ηράκλειο, στο Τρίτο Λύκειο, εκεί στην Δημοκρατία, όπου θα κάνουμε μια παράσταση πάλι αντίστοιχη. Συμπράττουμε στο Ηράκλειο με τον Σύλλογο ΕΦΖΟ και την εταιρεία Alzheimer,
την εταιρεία Αλληλεγγύη του Ηρακλείου. Και έχει μια σημασία, αυτή και μια αξία, γιατί η μουσική παίρνει πια τη διάσταση που θέλουμε, δηλαδή περνάει στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, για μας τουλάχιστον. Πολλά τα μηνύματα, όμορφες μελωδίες και πόσο ανάγκη έχουμε, εγώ θα πω αυτό το που είπατε εξ τον πρόλογό σας, αυτές τις δράσεις στη δεδομένη χρονική στιγμή, με τόσα προβλήματα, με τόσους προβληματισμούς και ανησυχίες βέβαια. Η τέχνη βοηθά στην ψυχική ανθεκτικότητα, καλώς ή κακώς, δυστυχώς σε ένα σημείο. Θα αναφερθούμε από εδώ και μετά με όλα αυτά που έχουν συμβεί σε εμάς πολλές φορές έννοιες όπως ψυχική ανθεκτικότητα, ενδυνάμωση και όλα αυτά. Γιατί παρατηρείτε πόσο κόσμο παρετείται από τη δουλειά του, παρατηρείτε παγκόσμια. Πόσο κόσμο έχει πια αυτό που λέμε burnout, δηλαδή έχει ψυχική εξουθένωση. Πολύ περισσότερο σκεφτείτε τον κόσμο που ζει σε περιβάλλοντα με ανθρώπους που νοσούν είτε με άνοια, είτε καρκινοπαθείς κλπ. Οπότε θέλω να πω ότι η τέχνη, όταν είναι προσβάσιμη και έχει ένα ειδικό πρωτόκολλο που αυτό μπορεί να γίνει, ενώ κατανοητή, γιατί εμείς να πούμε εδώ ότι δεν προάγουμε ασφαλώς την αριστεία, εμείς προάγουμε την σχέση με την τέχνη. Δεν βαθμολογείται κανείς, δηλαδή με το πόσο καλά το κάνει, αλλά με το ότι τελικά έρχεται σε επαφή. Μάλιστα. Βασικά με τη φύση. Έτσι, γιατί η φυσική διαδικασία του ανθρώπου είναι να είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι ούτε να είναι παρουσιαστής, ούτε να είναι πληροφορικάριος ή δημοσιογράφος. Η φυσική λίγο διαδικασία πιο βαθιά. Των ανθρώπων όλων είναι να είναι καλλιτέχνης. Και ζωγράφοι είμαστε όταν γεννιόμαστε, και χορευτές και τραγουδιστές και μουσικοί. Σωστά. Απλά σιγά σιγά συστηματικά το ξεχνάμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια για το επόμενο διάστημα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Το γνωρίζετε αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.